τι να κάνω κι εγώ όμως. Εγώ έφταιγα που έπισε, μίλησε 20 λεπτά περισσότερο από μένα ο Σταϊκούρας. Λοιπόν, να σας πω 2-3 πράγματα πώς το βλέπω από αυτές τις απαντήσεις. Δεν θα πω... Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα. Μπορεί να σταματήσετε να φωνάζετε. Λοιπόν, 1-2 πράγματα και θα μιλήσει ο κύριος Χουλιαράκης, γιατί είναι πολλές ερωτήσεις που μερικές είναι και τεχνικές σε φύση. Θέλετε να μην μιλήσω, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνω. Προσπαθώ, ας πούμε, σε αυτά που... Όχι, είχαν ερωτήσεις. Ο κύριος Σταϊκούρας έβαλε 9-10, πόσο είναι. Δεν βάλετε ερωτήσεις. Σε αυτό δεν μπορώ να τις απαντήσω όλες, γιατί... Τώρα πάντως δεν είναι όμως. Έτσι καλό το. Συνεχίστε την κουβέντα σας όμως. Δεν είναι έτσι να απαντάτε εκεί πέρα. Χάνετε το χρόνο όλων μας. Λοιπόν, να πω 2-3 πράγματα. Νομίζω υπήρχαν και σοβαρές ερωτήσεις και θέματα προβληματισμού. Με ρωτάει για παράδειγμα ο κύριος Άμυρας αν είναι αντισυνταγματικό να κάνουμε προνομοθέτηση. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν είναι αντισυνταγματικό. Αυτό που ήταν αντισυνταγματικό, που είχαμε πρόβλημα, ήταν πριν, τώρα έχω και ανθρώπους να το ξέρουν καλύτερα από μένα, να κάνουμε υποαίρεση νομοθέτηση. Αν το 2019 είναι τόσο αυτό. Παρόλα αυτά, άμα με ρωτάτε, είναι προβληματικό ότι η συμφωνία μεταξύ των τριών μερών, λέω, είναι προβληματικό, δηλαδή μεταξύ του Δουνουτού, τους Ευρωπαίους και εμάς, ότι αναγκαζόμαστε να κάνουμε προνομοθέτηση. Είναι προβληματικό. Είναι προβληματικό κατά την άποψη μου, από δημοκρατική άποψη. Σας το λέω ευθέως. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό έλεγα ότι μπορούσα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση εδώ πέρα. Δεν κρυβόμαστε. Δεν λέμε ότι είναι το καλύτερο πράγμα που έχει γίνει ποτέ. Ούτε θεωρούμε ότι μια σοβαρή Ευρώπη έπρεπε να μπει σε αυτό για να καλύψει το Δουνουτού, να ζητήσει τέτοια πράγματα. Ιδιαίτερα όταν δεν προκύπτουν από τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας αυτά. Και γι' αυτό θα ήθελα και τη δικιά σας βοήθεια. Για παράδειγμα, συμφωνείτε με το Δουνουτού ότι 40-45% των Ελλήνων δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, ή με τις δικές μας εκτιμήσεις που είναι 12%. Και το ρωτάς όλους. Έχει σημασία για μας αυτό. Ποιος έχει δίκιο σε αυτό. 1. 2. Συμφωνείτε με την Έθνη Αξιόγλου, τη λέω επειδή είχε γράψει αυτό το γράμμα στο FT, ότι είναι παράλογο να ισχυρίζεται το Δουνουτού ότι οι συντάξεις μας είναι το ίδιο με τις συντάξεις των Γερμανών. Ότι και από τα νούμερα δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Μια τέτοια συζήτηση εδώ πέρα για να δούμε πού συμφωνούμε. Μπορεί να είχαμε διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, ότι να λέγανε ότι για μας δεν είναι τόσο σημαντικό να διαπραγματευτούμε για τις συλλογικές. Θα το βάζατε 15ο ή δεν θα το βάζετε καθόλου. Αυτό πρέπει να τα συζητάμε. Εμείς δεν οροποιούμε την κατάσταση ότι κερδίσαμε. Ούτε λέμε ότι τελείωσε η λιτότητα. Αυτό τη φράση που είπε ο. Άσε να το εξηγήσω. Αφήστε με να το εξηγήσω. Είπε ο Ντάισεμπλουμ ότι πάμε από τη λιτότητα σε αναπτυξιακά, ότι αλλάζει η ατζέντα, ότι έχουμε ένα ηφαισιακό περιοριστικό πλαίσιο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Γαλλία και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία. Ξέρετε τι τραβάνε και αυτές οι χώρες μέσα στο Eurogroup από αυτό, ένα πολύ ασφιχτικό πλαίσιο. Δεν έχει πει κανένας υπουργός ότι το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ασφιχτικό και ότι δεν χρειάζεται, όπως λένε πάρα πολύ από το κέντρο και αριστερότερα, ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Άρα εγώ σας λέω ότι δεν μπορώ να απαντήσω πολλές ερωτήσεις, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρεια τι θα δώσουμε, τι θα μπορεί να αποζημιώσουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές ιδέες ότι μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, θα δίνω μόνο ένα, χωρίς να δεσμευτώ ότι θα είναι, θα μπορεί να μειωθεί στους συνταξιούχους το ποσοστό που πληρώνουν για τα φάρμακα. Έτσι, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δηλαδή, σχεδόν κανένα. Τώρα υπερβάλλω και εγώ, δεν ξέρω τους αριθμούς, αλλά φαντάζομαι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συνταξιούχων χρειάζεται ένα φάρμακο ή άλλο. Άρα υπάρχει και φαντασία και άποψη πώς μπορείς να βοηθήσεις κάποιον κόσμο που του κόβεις κάτι και συγχρόνως να βοηθήσεις και κάποιον κόσμο όμως που δεν έχει κάτι. Δηλαδή όταν μιλάμε για την αναδιάθρωση εντός του φορολογικού φακέλου ή μιλάμε αναδιάθρωση εντός του κοινωνικού φακέλου,
που λέει έχουμε αυτά τα λεφτά, ποιος θα παίρνει περισσότερο. Υπάρχουν σκέψεις πώς μπορεί να κάνεις καλύτερη στόχευση, καλύτερη χρησιμοποίηση. Άρα σας δίνω το γενικό πλαίσιο που η διαπραγματευτική ομάδα οδεύει, έχει σαν κατεύθυνση, να μπορεί από κάτι που δεν το θεωρούμε σωστό. Δεν είναι ότι εμείς αποδεχθήκαμε ότι ήταν σωστό να πάρουμε παραπάνω μέτρα, καλά και κακά. Η άποψή μας είναι ότι κερδίσαμε, ότι δεν παίρνουμε μόνο κακά μέτρα 2%. Και κάτι κερδίσαμε που είναι και καλά και κακά. Το πόσο αυτό θα μπορέσουμε με τις αναδιαρθρώσεις να είναι καλύτερο, θα το κρίνετε στο τέλος με τη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε. Δεν μπορώ να πω στις λεπτομέρειες, αλλά είμαι σίγουρος και εσείς να είσαστε διαπραγματευτική ομάδα, θα είχατε ιδέες ότι μπορούμε να κάνουμε εκείνο, υπάρχουν αυτές οι ανάγκες που δεν συμπληρώνουν. Αυτό ήθελα να πω. Αλλά νομίζω ότι η τελική, δεν ήρθαμε εδώ πέρα για πολιτική απόφαση, αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε. Δεν έχετε μπροστά σας αυτό που έχετε είναι, αν θεωρείτε, και αυτό έπρεπε να σκεφτείτε, ότι αυτό το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο που μπορεί να τελειώσει η αξιολόγηση, να μπει η Ελλάδα στο QE και να μπορέσουμε σε αυτό. Στο QE που μου το έχετε πει διάφοροι, πρέπει παραπάνω χρόνο πήρα από την νόμη, συγγνώμη, που μου ζητήσατε, δεν μπορεί να το εξασφαλίσει το QE. Αν πει στον Τράγκη, το εξηγούσα στον κύριο, δεν εδώ, ο κύριος Δένδιας, ότι αυτή είναι, ναι, ήταν στην Ολομέλεια. Δεν θα σου πει ο Τράγκη, μπαίνει ή δεν μπαίνει στο QE, μέσα σε αυτό. Η αλήθεια είναι όμως ότι εγώ έχω μια αισιοδοξία ότι αν γίνουν αυτά και θα κλείσουν όλα 20 Φλεβάρι, που θα γίνει συζήτηση, 20 Μάρτης, ευχαριστώ, αν γίνει κλείση αυτή η συμφωνία, η οποία αυτή η συμφωνία, τότε θα δούμε πόσο θα είναι τα πλεονάσματα και για πόσο χρόνια θα είναι ψηλά ή όχι τόσο ψηλά. Εγώ δεν έχω κάνει καμία δέσμευση. Έχω πει στο Eurogroup, έχω πει ότι τίποτα δεν είναι συμφωνημένο μέχρι όλα να είναι συμφωνημένα. Αν δεν το δω όλο το πακέτο, δεν θα υπάρξει ελληνική συμφωνία σε αυτό. Θα δούμε και τα μεσοπρόθεσμα και προφανώς αν είναι και το δουνουτού μέσα, τότε είναι σχετικά απλή η διαδικασία του QE. Γιατί αφού το δουνουτού λέει ότι αυτό με καλύπτει και άρα είναι σε καλό δρόμο το ελληνικό χρέος, θα είναι και σε καλό δρόμο και για την ΕΚΟ του. Άρα εκεί είμαστε και ελπίζω να σας έχω καλύτερα νέα όταν τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ.